Η διαφορά είναι η εξής, ότι για τους δυτικούς, ενώ κατολικούς, προτεστάντες και άλλες ομολογίες θεμικές, αυτοί δίνουν προτεραιότητα στην γέννηση. Ναι, γι' αυτούς δηλαδή, εμείς καλούμεθα η Εκκλησία της Αναστάσεως. Γιατί εμείς ζούμε με την Ανάσταση. Δηλαδή, όποιοι μας και να μας ξερίζωσαν, δεν είχαμε πρόβλημα. Γιατί ζούμε την αντιταπίδα της Αναστάσεως. Και αυτό είναι το χαρακτηριστικό της Ορθοδοξίας και κυρίως του Έλληνα. Ο Έλληνος νους, δηλαδή, αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Ότι ζει με την αντιταπίδα της Αναστάσεως, γι' αυτό δεν το είναι. Προχωράει. Ούτε κλαίει, ούτε λυπάται, ούτε ζει με το παρελθόν. Το παρελθόν τον βοηθάει να πηγαίνει πιο πέρα. Διότι αντιλαμβάνεται ότι του Κυρίου εκεί και το πλήρωμα αυτή. Έτσι δεν είναι. Και είναι η Ανάσταση που του δίνει την δηλαδή. Εμείς εδώ. Έτσι ζούμε. Για το κύριο της Αναστάσεως. Εκεί μας δικαιοδοσία. Δηλαδή η δικαιοδοσία του Πατριαρχείου περιλαμβάνει το Ισραήλ, το κράτος του Ισραήλ, Παλαιστινιακή Αρχή, το Χασιμικό Βασίλειο της Ιορδανίας, τη Σαουδική Αραβία και τα Εμμυράτα. Ναι. Δηλαδή μέχρι το 48 εμείς, μέχρι το 37, στέλναμε ιερέα και υπηρετούσε στην Ιεμένη. Μάλιστα, ήταν η δικαιοδοσία του Πατριαρχείου. Και όλη η Σαουδική Αραβία και τα Εμμυράτα, όλα αυτά. Από κάτω από την Άμμο θα βρείτε τι βρίσκεται στη συνέχεια εκκλησίες. Ξέρετε ότι η Μέκα, η Κά, που λέμε, ή το Κάμπα αυτό, το βράχος, ξέρετε τι είναι από κάτω. Μέσα την Εκκλησία της Παναγίας. Κύριε Λέσου. Δεν μιλάω έτσι για θερινά. Λοιπόν, από εκεί είναι τα ψηφιδωτά της Μέκα, μιλάνε. Ναι. Από τους βιλέντα των Ιερνών. Ακριβώς. Εκεί ο χριστιανισμός έζησε μέχρι τον 7ο αιώνα. Εντάξει, ούτε εμείς το λέμε τώρα. Και το πρόβλημα το μεγάλο που είναι ότι βλέπετε ασυμβολητές με την θρησκευτική κοινότητα εδώ του Ισραήλ. Υπάρχει πρόβλημα μη επικοινωνίας, γιατί δεν τους επιτρέπουν να ανοίξουν, να διαβάσουν το Ευαγγέλιο, την Αγία Γραφή.